Μάγκες μου, καλησπέρα σε όλους, καλώς ήρθες στο σημερινό μας βίντεο και πραγματικά πρέπει να πω η Epic έχει μπερδέψει το community, δεν ξέρουμε πλέον τι ακριβώς γίνεται. Θα έχουμε δύο events τελικά, δύο σε ένα, συναυλία και live event μαζί. Θα τα δούμε όλα τώρα τα leaks να τα συζητήσουμε και εννοείται πριν προχωρήσουμε μια δυνατή εγγραφούλα στο κανάλι. Κάντε και ένα like στο βίντεο, δεν κοστίζει κάτι να μπει στις τάσεις. Και εννοείται πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο item shop όπως κάνουμε κάθε μέρα. Σήμερα έχουμε την επιστροφή του Hangtime Bundle, το Michael Jordan Skins. Από τα πιο σπάνια skins του Fortnite και από τα πιο πολυζήτητα skins του Fortnite on Grind. Σας αρέσει πάρα πολύ, μου είπατε αυτό το skin γιατί το φορούσε ο Mongrel αρκετών καιρών και σήμερα είναι η ευκαιρία σας να το αποκτήσετε. Επίσης έχουμε και τα Michael Jordan emotes, τον Buckets, Flexonem και τον Baller και μετά συνεχίζουμε με το feature tab μας που έχουμε το Hamburger, τον Beef Boss, Sandstorm, Scimitar και τον Flytrap. Βλέπετε και τον daily μας και από κάτω έχουμε ακόμη στο shop όλα τα Icon Series skins. Θα κλείσουμε έτσι λίγο με Snake Eyes, τελευταία μέρα του LeBron James και έχουμε και το Fortnite crew μας. Αυτό είναι το item shop της ημέρας, όπως πάντα σας υπενθυμίζω να έχετε και πάντα support the creator MT1993 κάτω παύλα 96 γιατί στηρίζετε αφάνταστα το κανάλι, δεν σας κοστίζει τίποτα και μπαίνετε και στο μεγάλο μας giveaway για τα 6.000 V-Bucks. Είναι πανεύκολη διαδικασία, βάζετε κωδικό Epic Name Gao στα comments και είστε πανέτοιμοι. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι ακριβώς γίνεται με αυτόν το διπλό event που θα έχουμε τελικά από ό,τι φαίνεται την επόμενη Παρασκευή. Λοιπόν, μιλήσαμε χθες για όλα τα leaks που έχουμε από το event. Είπαμε ότι το codename του μέσα στα files είναι Buffett ή Buffet στα ελληνικά, αν προτιμάτε, δεν ξέρω γιατί ονομάζεται έτσι. Ίσως επειδή το διαστημόπλαιο θα φάει σε εισαγωγικά τρεις περιοχές. Και μαζί με αυτόν ανακαλύψαμε ότι το διαστημόπλαιο θα πάει Slurpee Swamps, Corny Complex και Coral Castle. Θα καταστρέψει αυτές τις περιοχές και κάποια κομμάτια τους θα βρίσκονται μετά στον αέρα, θα τα κρατάει η ακτίνα του διαστημόπλοιου σαν Zero Gravity Zones στον ουρανό. Αυτό είναι το event που πιστεύαμε ότι θα έχουμε όλη την επόμενη εβδομάδα. Έναν καθαρά story related event με τους εξωγήινους οι οποίοι κάνουν εισβολή και προσπαθούν τέλος πάντων να καταστρέψουν κάποιες περιοχές για να αποκαλύψουν κάποια μυστικά ή απλά να κάνουν ζημιά στην Imagined Order. Όμως, από ό,τι φαίνεται με τις πληροφορίες που έχουμε σήμερα, αυτόν δεν ισχύει. Δεν θα είναι μόνον έναν event της ιστορίας, αλλά ταυτόχρονα και μία συναυλία. Γιατί χθες το βράδυ έγιναν decrypted τα posters για το event που σας είπα ότι θα εμφανιστούν στο χάρτη σε κάποια στιγμή, τα οποία θα κάνουν hype από όλη την κατάσταση. Και τα posters που βρέθηκαν αυτά τα τέσσερα δεν έχουν να κάνουν τίποτα με εξωγήινους, ούτε με καταστροφές της Imagined Order και όλα αυτά. Είναι posters καθαρά για την Ariana Grande και μια συναυλία. Και πάμε να τα δούμε τώρα έναν ένα μαζί. Έχουμε πρώτα αυτόν το σφυρί pickaxe που μοιάζει και λίγο με μικρόφωνο και έκανα λίγο την έρευνα μου πάνω στην Ariana Grande γιατί δεν ξέρω πολλά πράγματα και από ό,τι φαίνεται αυτόν το σφυρί είναι από το βίντεο κλιπ της των God is a Woman, ένα βασίγνωστο τραγούδι της τέλος πάντων. Το δεύτερο που βρέθηκε είναι έναν πόστερ με γουρουνάκι και από ό,τι φαίνεται η Ariana Grande έχει σαν ζωάκι ένα μικρό γουρουνάκι. Άρα και αυτόν είναι καθαρόν teaser για την Ariana. Και το τρίτον που είναι αυτόν το rainbow και το σύννεφον είναι και teaser για το τραγούδι Rain On Me που έβγαλε με τη Lady Gaga πρόσφατα, αλλά και επειδή η συναυλία θα έχει να κάνει με το Pride και έχει το Uranium Doxon, έτσι συνδέονται και αυτά για μια συναυλία. Το τέταρτο πόστερ το οποίο έχει τον Meowsels λέει ο Fireman και ότι απλά ήταν placeholder, ήταν δοκιμαστικό. Αλλά πάλι εδώ βλέπουμε καλοκαιρινό theme των Meowsels με τα μπρατσάκια του και επίσης έχουμε και αυτόν τον Uranium Doxon πίσω. Παρόλο που τα σημαντικά είναι τα τρία πρώτα και μπορείτε να δείτε ότι είναι ξεκάθαρα teasers για μια συναυλία της Ariana Grande τα συγκεκριμένα. Και με αυτά που είδαμε τώρα έμειναν και οι leakers μπερδεμένοι, αν δείτε για το βίντεο του Fireman και το τελευταίο ούτε αυτός ξέρει ακριβώς τι γίνεται.
Και θα έλεγα ότι η πιο μεγάλη πιθανότητα αυτή τη στιγμή είναι να έχουμε έναν event το οποίο να είναι 2-1 και συναυλία ταυτόχρονα και απαγωγές περιοχών. Η άλλη θεωρία που έχουν κάποιοι είναι ότι η συναυλία της Ariana Grande θα γίνει ή αυτόν τον Σάββατο, δηλαδή πιο γρήγορα, ή ότι θα ανακοινωθεί πιο μετά μέσα στον Αύγουστο, όπου θα κάνει και την πραγματική της συναυλία στο Manchester, που και αυτή το theme της είναι το Pride και ίσως θα συνδυάσουν, άρα να είναι ένα δεύτερο event το οποίο θα είναι στο Fortnite λίγο πιο μετά. Παρόλο που είπαμε και πριν, στα files έχουν το ίδιο κωδικό όνομα και τα posters και οι απαγωγές. Πολύ περίεργα πράγματα, δεν ξέρω, θα απαγάγουν οι εξωγήινοι την Ariana Grande και θα δώσει μια συναυλία αφού καταστραφεί το map. Δεν ξέρω, θα μάθουμε. Έχουμε σίγουρα έναν event την άλλη Παρασκευή, Σάββατο όπως θέλετε πείτε το, αλλά δεν ξέρουμε τι θα είναι. Επίσης, πριν κλείσουμε το βίντεο, να μιλήσουμε και ακόμη δύο leaks από το χθεσινό update. Το πρώτο είναι το καινούριο μας social tab, το οποίο θα αντικαταστήσει το career tab στο επόμενο update, το πιο πιθανόν. Βλέπετε εδώ πώς είναι από τον Vast Blast. Ουσιαστικά είναι έναν tab το οποίο έχει μέσα διάφορες ημερομηνίες σημαντικές, όπου εδώ θα φαίνονται τα events και τα τουρνουά, έχει τα quest, τις αποστολές και από κάτω φαντάζομαι τους αγαπημένους σας φίλους στο Join the Friends. Αυτό θα είναι το καινούριο μας social tab και αν παρατηρήσατε κιόλας χθες είχε πρόβλημα το career tab, κολλούσε, λογικά η Epic Games δοκιμάζει κάποια πράγματα έτσι ώστε να μπορεί με το επόμενο update το 17.30 να αλλάξει αυτόν το tab μέσα στο μενού. Επίσης, από ό,τι φαίνεται, τα Weapon Charms, αυτά τα μπρελόκια τα όπλα, έχουν μπει κιόλας επίσημα στα Cosmetic Folders, άρα είναι έτοιμα να κυκλοφορήσουν στο Item Shop και να χρησιμοποιηθούν στο Fortnite. Και είπαμε ότι είναι κάτι που η Epic δουλεύει εδώ και πάρα πολύ καιρό, είδαμε και leaks σε προηγούμενα updates, άρα είναι πιθανόν με το 17.30 να δούμε τα πρώτα μας Weapon Charms. Και μιας και ανάφερα 17.30, είναι πλέον 100% σίγουρον ότι την Τρίτη που μας έρχεται θα έχουμε ξανά τεράστιο update, το οποίο θα φέρει και καινούργια event leaks, νέα skins αλλά και challenges, μας λέει εδώ ο Hypex. Άρα ετοιμαστείτε μάγκες μου, χαμός την άλλη εβδομάδα, Τρίτη τεράστιο mid season update και έχουμε και το event που τελικά δεν ξέρουμε καν τι θα γίνει, μπορεί να είναι και πιο μεγάλο από ό,τι νομίζαμε, να είναι 2-1 δηλαδή. Αυτά σε έχω για σήμερα, έτσι πιο σύντομο βίντεο, δεν είχαμε πολλά leaks, αλλά πραγματικά αυτά τα posters αλλάζουν όλη την κατάσταση, το τι περιμένουμε για το event μας. Καλή συνέχεια σε όλους, να είστε πάντα καλά μάγκες μου, like, share, subscribe θα το εκτιμούσα, support the creator MT1993 κάτω παύλα 96, τα λέμε αύριο στο stream μας και εννοείται με οτιδήποτε καινούριο σας ενημερώνω αμέσως με βιντεάκια. Καλόν υπόλοιπο!